Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου της... Κόλλησα το μυαλό μου. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω παρουσίαση βιβλίου εκτός έδρας. Εκτός Αθηνών δηλαδή, γιατί εκείνη η έδρα. Και συνήθως... Και μου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έχω ξαναδεί, που είναι πάρα πολύ ζωντανό, πάρα πολύ... Γιατί έτσι είναι η επαρχία, πολύ... Έχει πολύ σκέψο και δίνει και πιο πολύ ωραίο τόνο στις παρουσιάσεις βιβλίων. Εγώ δεν θα μιλήσω για το βιβλίο, θα μιλήσω για κάτι πολύ σύντομα που το βλέπω από τα δικά μου μάτια και μέσα από τη δουλειά που κάνω. Είμαι κατά το ίμιση από την περιοχή την ευρύτερη, είμαι κατά το ίμιση Πρεβεζάνος και βλέπω ότι τέτοιου είδους μικρές εκδηλώσεις δίνουν μία πνοή στον τόπο, την επαρχία που γίνονται. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες επαρχίες δυστυχώς έχουν εγκαταληφθεί, καταλείπονται και από τους νέους, δεν έχουν άλλη επιλογή. Και όσοι άνθρωποι θέλουν να εκφραστούν, όπως η Δώρα από εδώ, δυσκολεύονται πάρα πολύ, διότι δεν μπορούν να βρουν εύκολα τις διεξόδους. Καθότι όλα βρίσκονται στην Αθήνα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με τα κοινά, το γνωρίζουν ακόμα περισσότερο και θα έπρεπε να το λάβουν ακόμα περισσότερο υπόψη τους, ότι η Δώρα είναι ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου η οποία ακολούθησε το όνειρό της. Βέβαια έπρεπε να πάει στην Αθήνα για να βρει όλες τις άκρες, να εκδοθεί το βιβλίο της. Ωστόσο όμως, τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες περιπτώσεις, θα έπρεπε να στηρίζονται και από τους υπεύθυνους, παραδείγματος χάρη της Βόνιτσας, αλλά και ευρύτερα, καθότι σκεφτείτε πόσες άλλες φωνές υπάρχουν εδώ στη Βόνιτσα, στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν, θέλουν πολλά πράγματα να πούνε, που ωστόσο όμως δεν υπάρχει ένας χώρος. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Με αυτόν τον προβληματισμό ξεκινάω, γιατί νομίζω ότι χωρίς πολιτισμό, μία περιοχή και μάλιστα κάπως λίγο παραμελημένες περιοχές από τις δικές μας, χωρίς πολιτισμό, χωρίς έκφραση από τους νεότερους, από τους μεγαλύτερους, δεν παίρνει μπρος ένας τόπος. Βέβαια, μιλώντας τώρα με τους υπεύθυνους εδώ του χώρου, του Δημαρχείου, οπότε ότι γίνονται διάφορα πράγματα, εκδηλώσεις, συναυλίες και τέτοιο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από όλους να στηρίζουν τέτοια πράγματα, ώστε αυτές τις περιοχές να ανεβαίνουν ακόμα πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι υστερούν σε τίποτα από καμία άλλη πόλη στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Αυτά είχα να πω εγώ. Είναι μαζί μας η κυρία Ματζούτσου, η συγγραφέα μας φυσικά, και η κυρία Δρακάτου, αν δεν κάνει λάθος. Είναι και ο Ιός εδώ, ο οποίος πριν τα χάσε λίγο, θα τα βρει στην πορεία. Τώρα τα σκέφτεται. Και δίνω το λόγο στην κυρία Ματζούτσου, φωτεινή. Στην κυρία Δρακάτου. Δρακάτου, στην κυρία Δρακάτου. Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το δεύτερο κατά σειρά μυθιστόρημα της ανεγχόμενης και ταλαντούχου συγγραφέως Δώρα Μοσχονά. Αρχικά, θα σας αναφέρω λίγα λόγια για την ίδια τη συγγραφέα. Η Δώρα γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα. Αποφύτησε από Βρετανικό σχολείο, τελείωσε το τμήμα της βιολογίας στη Μεγάλη Βρετανία, αποκτώντας και μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Διετέλεσε πρόεδρος στο Parthenon Hellenic Society κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός με ιδιαίτερο ζήλο. Παράλληλα, την ενδιαφέρουν τα κοινά και τα προβλήματα της περιοχής μας, γι' αυτό και έθεσε υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος. Από μικρή ηλικία, τη γοήτευε ο μαγικός κόσμος της λογοτεχνίας, γι' αυτό και έγραφε. Επιθυμούσε να αποτυπώνει τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της σε χαρτί, καθώς είναι μια ευαίσθητη και ρομαντική προσωπικότητα. Έτσι, η Δώρα Μοσχονά έκανε το παρθενικό της ξεκίνημα στο χώρο της συγγραφής και της λογοτεχνίας με το πρώτο της βιβλίο «Μην ξεχάσεις να πάρεις ανάσα»
το οποίο ήταν ένα ρομαντικό και ερωτικό μυθιστόρημα. Διαπραγματευόταν μια έντονα ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, η οποία διαπλεκόταν με την περιπέτεια και τη δράση. Σε αντίθεση με το πρώτο, το δεύτερο μυθιστόρημά της, ο Αστερισμός της Γλυκύτητας, είναι ένα αστυνομικό και ψυχολογικό μυθιστόρημα. Περιγράφει την προσπάθεια μιας αστυνομικού να διαλευκάνει το φόνο της νεαρής Μαρκέλας. Τα βασικά μοτίβα του μυθιστορήματος είναι ο φόβος και ο τρόμος που βιώνουν οι γυναίκες, κυρίως των ανεξιχνίαστων σεξουαλικών εγκλημάτων, στις οποίες καταλογίζουν όλες τις ευθύνες και είναι υπεύθυνες να υποστούν τις συνέπειες. Στη συνέχεια, κυριαρχεί παντού ο ρατσισμός. Άνθρωποι κατακρίνουν τους διπλανούς τους χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για αυτούς, για το παρελθόν τους και γενικά η κοινωνία στυλιτεύει ανθρώπινες συμπεριφορές και στιγματίζει άτομα κακοποιημένα και ανήμπορα. Στη σύγχρονη κοινωνία, η θέση της γυναίκας έχει εξισωθεί με αυτή του άνδρα, καθώς έχουν τα ίδια δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς κάποιες φορές, η γυναίκα υποβιβάζεται και υπομένει στην ανδρική υπεροχή. Είναι σημαντικό όμως να δικαιώνεται και να κυριαρχεί η λύτρωση και η κάθαρση. Όλα αυτά αποτυπώνει η συγγραφέα μας το μυθιστόρημά της, τα οποία θα γοητεύσουν και θα συναρπάζουν και εσάς με μια μόνο ανάγνωση. Θα ήθελα τέλος να σας πληροφορήσω ότι η Δώρα Μοσχονά έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό Λόγο Τέχνης με δύο διηγήματα με τίτλους «Αντίο» και «Soulmate», τα οποία απέσπασαν ενθαρρυντικές κριτικές. Από τις 1.500 συμμετοχές βρέθηκαν ανάμεσα στα 100 πρώτα. Τέλος, έλαβε μέρος και στον ελληνικό αστυνομικό διαγωνισμό διηγήματος με το διήγημα «Όλοι ένοχοι». Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η κυρία Φωτεινή Ματζούτσου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι και εγώ στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το δεύτερο βιβλίο της ταλαντούχου και χαρισματικής συγγραφέως Δώρα Μοσχονά, «Ο αστερισμός της γλυκύτητας». Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα αστυνομικό ψυχολογικό μυθιστόρημα, χωρίς να υπάρχει έντονα το στοιχείο του έρωτα, όπως το συναντήσαμε στο πρώτο της βιβλίο. Αυτό δείχνει όσον αφορά τη λογοτεχνική κλίση της Δώρας Μοσχονά, πως αρέσκεται να πειραματίζεται και να δοκιμάζει τον εαυτό της σε καινούργια πράγματα, χωρίς να επιμένει σε ένα και μόνο βασικό μοτίβο περιεχομένου. Βέβαια, οι ομοιότητες ανάμεσα στα δύο βιβλία σε στοιχεία τεχνικής θα βρει κανείς πολλές, εφόσον έχει χαράξει πια ένα δικό της τρόπο λογοτεχνικής γραφής. Αυτό που θα παρατηρήσετε και σε αυτό το βιβλίο και θα σας συναρπάσει για ακόμη μια φορά, είναι το έντονο στοιχείο της περιπέτειας που προσελκύει άμεσα τον αναγνώστη και φανερώνει από την άλλη και τη μυθοπλαστική της ικανότητα. Για άλλη μια φορά, ο τίτλος ευνηδιάζει. Αφού αν διαβάσει κανείς την περιγραφή του Οπισθόφυλλου, θα διαπιστώσει ότι το στοιχείο της τρυφερότητας και της γλυκύτητας λείπει παντελώς από το μυθιστόρημα. Είναι κατά τα άλλα, λοιπόν, μεταφορικός και υπαινικτικός ο τίτλος, θέλοντας να πει πολλά. Στην ουσία του περιεχομένου πρόκειται για ένα μικρό διπορικό στα ίχνη ενός στιγνού δολοφόνου. Πρόκειται για μια αναζήτηση και μια ανασύσταση μιας παλιάς αμαρτωλής ιστορίας που στήχησε το θάνατο μιας νεαρής κοπέλας. Αυτή η ιστορία πλέκεται άρτια και περίτεχνα με την περιπλάνηση της ηρωίδας που ερευνά την υπόθεση, στο βυθό των προσωπικών της σκέψεων που πραγματικά έχουν αρκετό ενδιαφέρον, στην ουσία της δουλειάς και της ίδιας της ύπαρξης. Μία από τις βασικές αρετές και αυτού του μυθιστορήματος είναι η γρήγορη, σχεδόν ηλικιώδη πλοκή των γεγονότων που καταφέρνει όχι μόνο να μην κουράσει τον αναγνώστη, αλλά να διατηρήσει αμύωτο το ενδιαφέρον του σε κάθε σελίδα. Η συγγραφέας παράλληλα καταφέρει να ξεκουράσει και να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα σε κομβικά σημεία που ξέρει ότι το χρειάζεται ο αναγνώστης για να βάλει στη σειρά τις σκέψεις του και αβίαστα να εξάγει τα συμπεράσματά του. Με την τεχνική της προοδευτικής αποκάλυψης, ο αναγνώστης αναθεωρεί για όσα πίστευε πιο πριν και προστίθενται πληροφορίες που ούτε καν τις φανταζόταν. Το στοιχείο της ανατροπής είναι πολύ έντονο. Η Θεοδώρα Μοσχονά διαθέτει το ταλέντο μιας μυθιστορηματικής γραφής που ειδικά στο συγκεκριμένο βιβλίο θα ενθουσιάσει.
Σε κάθε σελίδα που περνά, αλλάζει τελείως το τοπίο. Και η αναζήτηση του δολοφόνου είναι μια δύσκολη υπόθεση τελικά, καθώς οι πιθανοί ύποπτοι είναι πολλοί. Η ιστορία μοιάζει με καλωστημένο σενάριο, που κάλλιστα θα μπορούσε να παρασταθεί στη μικρή οθόνη και να ανταγωνιστεί επάξια παρόμοιες αστυνομικές ιστορίες. Κάτι άλλο που αναντίρρητα θα συναρπάσει είναι αυτό το χάρισμα της Θεοδόρας Μοσχονά να συνδέει άρρηκτα το παρόν με το παρελθόν. Στοιχεία του παρόντος έρχονται να εξηγήσουν γεγονότα του παρελθόντος που δημιουργούσαν ερωτηματικά στον αναγνώστη. Η τεχνική του προειδεασμού είναι τόσο έντεχνα δοσμένη που δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά ξεπερνάει τη φήμη ακόμα και πετυχημένων λογοτεχνών. Η πολυπροσωπεία σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα είναι βασικό χαρακτηριστικό για να ερευνήσει ο αναγνώστης τους πιθανούς ενόχους αυτού του στιγερού και απάνθρωπου εγκλήματος. Πιστέψτε με, ακόμη και στις τελευταίες σελίδες θα αναρωτιέστε για το ποιος μπορεί να είναι. Και αυτό είναι το μυστικό ενός πετυχημένου αστυνομικού μυθιστορήματος. Θα δημιουργηθούν πολλά ερωτηματικά που θα αργήσουν να απαντηθούν. Γιατί μια αθώα νεαρή κοπέλα να βρεθεί δολοφονημένη στο διαμέρισμά της? Ποια ένοχα μυστικά σκιάζουν τη ζωή της? Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με το έγκλημα που δεν μας ξενίζει η υπόθεση του μυθιστορήματος. Χρειάζεται φαντασία, προσεκτική και εξονυχιστική διερεύνηση για να βρει κανείς τους ενόχους. Σε μια εποχή λοιπόν που ανθεί η βία και η εγκληματικότητα εξαιτίας της καχυποψίας μεταξύ των ανθρώπων, της ανωνυμίας του πλήθους, ειδικά στις μεγαλοπόλεις στην οποία εξελίσσεται και η υπόθεση, της αποξένωσης και της απουσίας εμπιστοσύνης, της ζήλιας, του ψέματος, της παρανομίας, του ανταγωνισμού, της παράνοιας, της τρέλας, τελικά μπορεί να είναι η πιθανή λόγη που προκαλείται ένα έγκλημα, άρα πολύ και πιθανή ένοχη. Από τον πιο αθώο και υπεράνω πάσης υποψίας, ως τον πιο ένοχο και ύπουλο πρόσωπο. Όλοι αυτοί οι λόγοι φύγονται έμεσα από τη συγγραφέα στο μυθιστόρημα, καταδεικνύοντας την κρισιμότητα της εποχής στην οποία βρισκόμαστε. Αυτή η πολυπλοκότητα της κοινωνίας δυσκολεύει και το έργο διελεύκανσης της υπόθεσης της ηρωίδας μας. Είναι σαν να τρέχει σε ένα λαβύρινθο, προσπαθώντας να βρει τη διέξοδο με την άκρη του νήματος που την κατευθύνει άλλοτε σε σωστά και άλλοτε σε λάθος μονοπάτια. Δεν είναι δά και τόσο εύκολη υπόθεση έβρισης του δολοφόνου, αφού πολλές φορές το κακό μπορεί να βρει τον καθένα μας άνευ λόγου και αιτίας. Τονίζεται λοιπόν όχι μόνο τα βήματα και η ιστορία αυτού του στιγνού δολοφόνου, αλλά προβάλλονται και οι ενδόμιχες σκέψεις που απασχολούν την ηρωίδα και κατ' επέκταση θα απασχολήσουν τον καθέναν μας για τις αιτίες τέτοιων γεγονότων. Θα έλεγε κανείς ότι μέσα από αυτό το μυθιστόρημα καταλαβαίνει ότι η αλήθεια είναι τόσο υποκειμενική και τόσο διαφορετικά πράγματα μαζί, με προσδιορισμένους τρόπους αλληλεσύνδεσης. Και εμείς, πιόνια του ίδιου παζλ, που εκ των υστέρων σαν μέρη της ίδιας ευρύτερης πραγματικότητας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τι είναι πραγματικά αληθινό και αξιόπιστο, τι ψεύτικο και επιδερμικό. Η αστυνόμος ηρωίδα Ντορέτα, που ερευνά την υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής Μαρκέλας, φαίνεται να υπακούει στους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός της. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η έβριση του δικαίου, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της, που εποφθαλμιούν να καταλάβουν ανώτερες θέσεις, πατώντας κυριολεκτικά επιπτωμάτων. Έτσι, μέσα από αυτή την οπτική γωνία θέασης των γεγονότων, η συγγραφέας ασκεί μια έντονη κριτική στο ρόλο και τη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας. Μέσα από τη βυθομέτρηση του χαρακτήρα της ηρωίδας, δίνεται ευκαιρία στον αναγνώστη να στοχαστεί και να συνειδητοποιήσει αυτό που η πραγματικότητα το αποκαλύπτει καθημερινά κατάφορα, ότι το νόμισμα τελικά έχει πάντα δύο όψεις. Εκτός από τη συνειδητή εκτέλεση του καθήκοντός της, η Ντορέτα είναι μια κατά πολύ ευαισθητοποιημένη στα κοινωνικά ζητήματα πολίτης. Η παρατηρητικότητα του επαγγέλματός της την κάνει να αναλύει και να ερμηνεύει κάθε κίνηση και συμπεριφορά των συμπολιτών της που συναντά στους δρόμους και στα σοκάκια.
υποψιάζεται τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, εδώ δίνεται η ευκαιρία στη συγγραφέα να θίξει το πρόβλημα των μεταναστών που κυκλοφορούν ρακένδυτοι στους δρόμους της πόλης, ανάμεσά μας, αναζητώντας ένα χέρι βοηθείας, χωρίς όμως κανείς να τους δίνει σημασία. Αγνοείται η ανθρώπινη ύπαρξή τους. Τελικά είμαστε τόσο ρατσιστές? Γιατί αυτοί να είναι πάντα τα εξυλαστήρια θύματα κάθε παράνομης και παραβατικής συμπεριφοράς? Ποιος έχει την ευθύνη για την αθλειότητα της ζωής στην οποία ζουν? Τονίζονται λοιπόν έμεσα κέρια ζητήματα που πρέπει να μας αφορούν όλους ανεξαρτήτως θέσης, καταγωγής, χρώματος, φυλής, κοινωνικού επίπεδου, μόρφωσης. Το μήνυμα που θέλει να περάσει η συγγραφέας είναι ότι δικαίωμα στη ζωή έχουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους και να μην είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους. Να αναφέρω μια ρίση του Κομφούκιου για το θέμα αυτό. Κομφούκιο, με συγχωρείτε. Ο ανώτερος άνθρωπος σκέφτεται μόνο τη δικαιοσύνη, ενώ ο κατώτερος σκέφτεται μόνο τα συμφέροντά του. Και αυτό γιατί η ανθρώπινη φύση είναι δυνάμη επιθετική και καταστροφική και εν δυνάμει ευπρεπής και επικοδομητική. Μία από τις δύο επιλογές καταδεικνύουν το ποιόν της ανθρώπινης φύσης. Σε αυτό το δυσυπόστατο χαρακτήρα του ανθρώπου, όπως λέγεται και στο βιβλίο, ευθύνη φέρει ο ίδιος ο άνθρωπος που έπαψε πια να ασχολείται με το πνεύμα και την ψυχή του και στρέφεται πια στα υλικά αγαθά και στην εφήμερη και πρόσκαιρη ευτυχία που την προσφέρει πια απλόχερα η καταναλωτική μας κοινωνία. Η συγγραφέας λοιπόν καταφέρνει πετυχημένα να τονίσει μείζωνα θέματα των καιρών μας και να μεταδώσει μηνύματα και ιδέες ανθρωπιστικές. Θα ήθελα επίσης να μην παραλείψω να επισημάνω το θέμα της ελευθερίας και της ανθρώπινης βούλησης που δίγεται σε αυτό το μυθιστόρημα. Θα δείτε πρόσωπα των οποίων οι κινήσεις υπαγορεύονται από τη Θεία Δίκη και όλα ερμηνεύονται με βάση αυτή. Ο Θεός αποφασίζει για το τι θα φέρει στον άνθρωπο. Τέτοιες θεοδικές απόψεις αντικρούονται έντονα σε διαλογικά μέρη από άλλα πρόσωπα του μυθιστορήματος που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος ελέγχει τη μοίρα και το ριζικό του. Είναι κύριος του εαυτού του. Το ζήτημα της θρησκείας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχόλησαν τους αρχαίους φιλοσόφους και συγγραφείς ήδη από την εποχή του Ομήρου. Άλλοι αναγνώστες θα συνταχθούν με την πρώτη άποψη και άλλοι με την δεύτερη. Αυτό είναι ένα προτέρημα γραφής από τη Δώρα Μοσχονά. Αποστασιοποιείται από τα γεγονότα χωρίς να φαίνεται μία και μόνο κατεύθυνση των πραγμάτων. Είναι σαφές ότι στοχεύει να σας βάλει σε έντονο προβληματισμό, που κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις πολλές αρετές των βιβλίων και δι' του συγκεκριμένου. Άφησε για τελευταία αναφορά τη δύσκολη θέση του θύματος, της κορυφαίας φιγούρας του μυθιστορήματος, της Μαρκέλας. Δεν είναι τυχαίο που η συγγραφέας τοποθετεί γυναίκα στη θέση του θύματος. Εδώ θα ήθελα να βάλω μια άνω τελεία και να μου πείτε εσείς αν όντως τα περισσότερα εγκλήματα το θύμα είναι γυναίκα. Σχεδόν πάντα, ναι. Ναι, και αναρωτιέστε φαντάζομαι το γιατί. Τα αίτια του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών είναι πολύπλευρα και μπορούν να αναζητηθούν στις κοινωνικές αντιλήψεις, όπως η λανθασμένη αναπαραγωγή προτύπων και ο εσφαλμένος τρόπος αντίληψης που έχουν οι άνδρες για την ταυτότητα του φίλου τους και στο οικογενειακό περιβάλλον και στο ευρύτερο, δηλαδή βιώματα βίας. Η συγγραφέας του βιβλίου επιδιώκει να τονίσει ότι η κακοποίηση που ασκούν οι δράστες πηγάζει από τις εξουσιαστικές τους τάσεις και όχι από τη φτώχεια, την ανεργία ή το αλκοόλ. Η βία κατά των γυναικών, σύμπτωμα μιας κοινωνίας που κρατά τις γυναίκες, το μισό δηλαδή του πληθυσμού της γης, σε κατάσταση υποτέλειας, περιθωριοποίησης και διακρίσεων, εμφανίζεται σε όλες τις μορφές και σε όλους τους χώρους και τα πεδία ζωής και δράσης των ανθρώπων. Από τη γέννηση ως τον θάνατο, σε περιόδους ειρήνης όσο και πολέμου,
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία από την πολιτεία, την τοπική κοινωνία και την οικογένεια. Η βρεφοκτονία κοριτσιών στερεί από αμέτρητες γυναίκες την ίδια τη ζωή. Κάθε χρόνο εκατομμύρια γυναίκες βιάζονται από το σύζυγο ή το σύντροφό τους, από συγγενείς, από φίλους και αγνώστους, από εργοδότες και συναδέλφους, από αστυνομικούς και στρατιώτες. Από την ενδοικογενειακή βία υποφέρουν γυναίκες, παιδιά και άνδρες, όμως η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων τελικά είναι γυναίκες και κορίτσια. Στις ένοπλες συγκρούσεις, η βία κατά των γυναικών χρησιμοποιείται συχνά ως όπλο πολέμου, με σκοπό να ταπεινώσει τις ίδιες τις γυναίκες ή και την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Επομένως, το θέμα της βίας κατά των γυναικών, όπως προβάλλεται έντονα στο μυθιστόρημα αυτό, δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό ή οικονομικό σύστημα, αλλά είναι διαδεδομένη σε κάθε κοινωνία στον κόσμο. Δεν γνωρίζει διαχωριστικές γραμμές από πλευράς πλούτου, φυλής ή πολιτισμού. Οι δομές ισχύω στο εσωτερικό της κοινωνίας, οι οποίες διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, είναι βαθιά ριζωμένες και αδιάλλακτες. Η βία ως βίωμα ή ως απειλή εμποδίζει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ασκήσουν και να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, παρά τους τόσους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος για ισότητα των δύο φύλων. Τελικά, η χειραφέτηση της γυναίκας δεν βοήθησε αποτελεσματικά να κατοχυρωθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Κλείνοντας λοιπόν την κριτική μου για αυτό το ευανάγνωστο αστυνομικό και ψυχολογικό μυθιστόρημα, ελπίζω να μην σας κούρασα αρχικά και να σας προκατέλαβα θετικά για να το διαβάσετε και να το απολαύσετε όπως το απειλάψα κι εγώ και να προβληματιστείτε κι εσείς παράλληλα με την ηρωίδα για τα θέματα που μόλις επισήμανα. Και θα κάνω ακόμη μια τελευταία και ασήμαντη αποκάλυψη για το βιβλίο, γιατί εσείς πρέπει να ανακαλύψετε τον δολοφόνο. Αυτό το μυθιστόρημα, όπως κάθε αστυνομικό μυθιστόρημα, θα τελειώσει με τη φανέρωση του περιζήτη του ενόχου και την αποκατάσταση της διαθελευθείας τάξης των πραγμάτων, διελέου και φόβου. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εύχομαι και από εδώ, στη συγγραφέα Δώρα Μουσκονά, να είναι και αυτό το βιβλίο καλοτάξιδο, όπως και το πρώτο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν και χάσαμε τον ένα, θα επανέλθει ή θα μας την κάνει τη δουλειά. Καλησπέρα. Καλώς το Θοδωράκι. Παρακάτω, παρακάτω. Θέλω να πω ότι η μαμά μου σήμερα θα παρουσιάσει ένα από τα βιβλία της και είναι ένας καλός καλλιτέχνης και την αγαπώ πολύ. Μπράβο. Όμως... θα παρουσιάσει ένα από τα ωραία της διηγήματα ο αστερισμός της Γλυκύτιδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ τον γιο μου, τον αγαπώ και εγώ επίσης και είναι ο άντρας της ζωής μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Πριν αρχίσω να σας λέω κάποια πράγματα για το βιβλίο «Ο αστερισμός της Γλυκύτητας», θα ήθελα να σας θυμίσω μια φράση του Γκέτε. Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια αυτό που βρίσκεται κάτω από τη μύτη μας. Ο αστερισμός της Γλυκύτητας είναι ένα αστυνομικό ψυχολογικό μυθιστόρημα. Ένα ταξίδι μέσα στις αντιφάσεις της αλήθειας, όπως εκείνο της Αλίκης σε έναν άγνωστο κόσμο, αναζητώντας δρόμους, εξόδους, λύσεις, υπονομεύοντας διαρκώς τη δύναμη των λέξεων και της επικοινωνίας, προκαλώντας τα όρια του ψεύδους και της αλήθειας, του νόμου και της παρανομίας,
του διφορούμενου και του προφανούς. Αν το έγκλημα είναι προφανές, πώς είναι δυνατόν το θύμα να άνοιξε την πόρτα στο δολοφόνο? Υπάρχει πράγματι δολοφόνος? Είναι αυτοκτονία όταν το θύμα βάζει το μαχαίρι στο χέρι του δημίου της? Η Μαρκέλα, η νεαρή ηρωίδα, είναι το πιο αντιφατικό, ευάλωτο, εύθραστο και ενιγματικό πρόσωπο του μυθιστορήματος, αλλά και το πιο ευανάγνωστο και επαναστατημένο, που προκαλεί τη συμπάθεια και την ίδια στιγμή την αποστροφή. Στον αστερισμό της Γλυκύτητας διαβάζουμε ότι αποφεύγουμε να διαβάσουμε στις επιφυλίδες των εφημερίδων ίσως τεράστιους χυδαίους τίτλους των πρωτοσέλιδων που καταφέρουν να μετατρέψουν την πραγματικότητα σε κακότητα και ίχνη μυθοπλασία. Οι ύποπτοι στηβάζονται στο μυαλό της ηρωίδας σαν κομμάτια του εαυτού της, δυσανάγνωστα και επιλυτικά, ενώ βυθίζεται στον τρόμο μιας αυτογνωσίας, μιας επερώτησης για την ίδια τη ζωή, που είναι συγχρόνως και επερώτηση για τον τρόπο που λειτουργεί μια ολόκληρη κοινωνία, ξεκινώντας από τον οικογενειακό πυρήνα, όταν αυτή η κοινωνία συνεχίζει ανενόχλητη σχεδόν, με συγκατάβαση, να καταχωρεί τις γυναίκες στα κατεξοχήν θύματα των σεξουαλικών εγκλημάτων που μένουν εξιχνίαστα και ατιμόρυτα. Ο Σαρτ αναφέρει πως ο οικουμενικός άνθρωπος είναι ένας άνδρας, όχι γυναίκα. Σήμερα, για τις νέες γυναίκες και όχι μόνο, ο φεμινισμός είναι μια ιστορική αναφορά, ένα κατεκτημένο αγαθό, ενώ είναι σαν να έχει λησμονηθεί η διαφορά, αν συμφωνείτε βέβαια. Πάνω στην γυναική απελπισία, σκεπτόμενοι τον διχασμό του κόσμου, αναλογίζομαι τους αρχαίους και τους μύθους που επινοούσαν για να λύσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα λοιπόν με τους μύθους, ο Ιαννός είχε δύο κεφάλια. Ένα για να βλέπει μπρος και ένα για να βλέπει πίσω. Και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι. Και αν είχα και εγώ δύο κεφάλια, ένα για να φυλάει και ένα για να σκέπτεται, μπορείτε να μου πείτε αν γίνεται? Σας ευχαριστώ. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για το πρώτο ή το δεύτερο βιβλίο, είμαστε στη διάθεσή σας. Μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι ελεύθερα.